Βρισκόμαστε στη δημοτική κατασκήνωση του Δήμου Ζωγράφου στη Ραφίνα. Εδώ λοιπόν πριν από ένα περίπου χρόνο, μετά από την έκκληση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς τους Δήμους, ο Δήμος Ζωγράφου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου παραχώρησε το χώρο αυτό για να φιλοξενήσει πρόσφυγες από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Σήμερα φιλοξενούνται πάνω από 100 γυναίκες και παιδιά στον χώρο αυτόν, τον οποίον έχει επισκευάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως βλέπετε, υπάρχουν σπιτάκια με ηλιακούς θερμοσύφωνες, με air condition, ψήξεις θέρμανσης, πολύ ωραία φτιαγμένα και περιποιημένα, στα οποία ζουν οι μητέρες αυτές μαζί με τα παιδιά τους. Και σήμερα έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε μια γιορτή με τους ανθρώπους αυτούς, μαζί με το Σύλλογο Κριτών Ζωγράφου, ο οποίος έχει οργανώσει να μαγειρέψουν κορίτσια από τους Ζωγράφου, να χορέψουν και να τραγουδήσουν μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Αυτός ο χώρος είναι ανοιχτός ή κλειστός? Αυτός ο χώρος λειτουργεί με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Είναι ανοιχτός με την έννοια ότι οι άνθρωποι μπορούν να βγουν, να πάνε στη Ραφίνα, να ψωνίσουν ή να κάνουν μια δουλειά που έχουν. Αλλά δεν... Οι πρόσφυγες έρχονται σταδιακά σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή αντίστοιχα φεύγουν όταν πρόκειται να φύγουν για να συναντήσουν τις οικογένειές τους σε χώρες Δυτικής Ευρώπης, πάλι με την ευθύνη του Υπουργείου και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τα παιδιά που φιλοξενεί εδώ η κατασκήνωσή μας έχουν αρχίσει και πηγαίνουν στο σχολείο. Και επίσης με τη συνεργασία διαφόρων οργανώσεων γίνονται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ξένων γλωσσών στο χώρο εδώ που υπάρχει στη μεγάλη τραπεζαρία της κατασκήνωσης.